Στο ότι κλιμακώνεται, μάλιστα. Ακριβώς, ότι βρισκόμαστε ένα βήμα κοντά, πιο κοντά στην πολεμική ίσως σύραξη. Καθώς σήμερα το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Βορείου Κορέας έλαβε το πράσινο φως, όπως ανακοινώθηκε, για στρατιωτική επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμα και με την χρήση πυρηνικών όπλων. Αυτό ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί. Την ίδια ώρα, η αντίδραση από το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ήρθε διαστόματος του Τσακ Χέιγκελ, του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος είπε ότι η Βόρειος Κορέα περνάει από την επικίνδυνη ρητορική σε μια σειρά από επικίνδυνες πράξεις, και ως εκ τούτου το Πεντάγωνο έδωσε εντολή να ενισχυθεί η αντιπυραυλική άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών με την ανάπτυξη πυραυλικών συστοιχειών στην βάση Γουάμ στον Ειρηνικό ωκεανό. Όπως βλέπουμε, ανεβαίνει, κλιμακώνεται η ένταση. Πώς αντιμετωπίζετε το θέμα από τα διεθνή δίκτυα, πολύ κρίσιμο, πολύ κρίσιμο. Είναι στην πρώτη θέση της διεθνούς ειδησιογραφίας και όλοι μιλούν για μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, Πόπη. Είναι σοβαρή εξέλιξη που, εντάξει, θα έχουμε απρόβλεπτες συνέπειες αν κάτι ξεφύγει εκτός ελέγχου. Πάντως, δηλαδή, ανεβαίνει επικίνδυνα. Το θερμόμετρο εκεί. Ο υδράργυρος, το θερμόμετρο, τι θες.